Συναγερμό σήμανε στο κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής, όταν πολίτες αντίκρισαν μια κοιλίδα μέσα στο ενετικό λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του λιμενικού και διαπίστωσαν πως πρόκειται όντως για ρήπανση σε μορφή ελαιοδών καταλήπων μαύρου χρώματος. Ήταν σε ντίνες με λάδια και πετρέλαια. Η έκταση ήταν περίπου μια επιφάνεια γύρω στα 15 τετραγωνικά μέτρα διάσπαρτη. Άμεσα ξεκίνησε η επίπονη επιχείρηση απομάκρυνσης του πετρελαίου από τη θάλασσα, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το σκοτάδι να δυσχεραίνει τις προσπάθειες των λιμενικών να συλλέξουν με ειδικό εξοπλισμό, κουβέρτες και λουκάνικα την ηριδίζουσα στην επιφάνεια του νερού ουσία. Με εξειδικευμένους βαθμοφόρους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και με μέσα που διαθέτουμε και με τη συνεργασία της εταιρείας που έχει αναλάβει με σύμβαση από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου το κομμάτι αυτό της καταπολέμησης συμβάντων ρήπανσης, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός και με τα κατάλληλα μέσα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα η ρήπανση. Οι άνδρες του λιμενικού συνέλεξαν δείγματα από τις δίνες και τα έλαια των σκαφών που βρίσκονται στο ερνητικό λιμάνι, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όποιου ευθύνεται για τη θαλάσσια ρήπανση, η οποία έχει βαριές κυρώσεις. Λήφθηκαν από όλα τα ύποπτα σε εισαγωγικά σκάφη της περιοχής δείγματα από τις εντίνες και από τα πετρέλαια και τα έλαιά τους και έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο που θα γίνει ακολούθωση ταυτοποίηση του ηπετίου. Οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές για τα θέματα ρήπανσης του θαλασσιού περιβάλλοντος, αντίστοιχου του διακυβεύματος ενός τόσο σημαντικού αγαθού που έχουμε. Όταν έχουμε μια θαλάσσια ρήπανση, έστω και μικρής κλίμακας, οπωσδήποτε τις αρνητικές επιπτώσεις τις βλέπουμε. Στην ποιότητα του νερού, μια παρέμβαση στο οικοσύστημα της περιοχής, όπως επίσης και στην αισθητική. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να περνάει ένας περαστικός ντόπιος ή τουρίστας ή να βλέπει μια ρήπανση μέσα στο λιμάνι ή οπουδήποτε τριγύρω, δηλαδή μια επίπτωση στις υποδομές. Πάντα υπάρχει πιθανότητα ενός ανθρώπινου λάθους. Σταθμίζονται κατά την εκτίμηση κάποιας τέτοιας υπόθεσης και αναφορικά με το ύψος των προστήμων που προβλέπονται. Οι κινήσεις που κάνει ο υπαίτιος για την επανόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς έχει επέλθει. Εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός της μη ενημέρωσης από τον υπαίτιο της πράξης, το οποίο σταθμίζεται και διερευνάται τόσο σε ποινικό επίπεδο όσο και σε διοικητικό.